Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο καταστημάτων εστίασης Μυτιλίνης Ασπίδα, Νίκο Γιαννάκα. Κύριε Γιαννάκα, θέλετε να μας πείτε τι ζήτημα έχει προκύψει με τα πνευματικά δικαιώματα? Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα είναι ένα χρόνιο πρόβλημα για τον κλάδο της εστίασης που ταλαιπωρείται μαγαζικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εννοείται ότι συμφωνούμε στο να αποδίδουμε κάποια χρηματικά ποσά για πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα στους καλλιτέχνες και στους μουσικούς. Όμως αυτό το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι οι εταιρείες δεν είναι τόσο διαφανείς τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι σίγουρο το πού καταλήγουν αυτά τα λεφτά. Γι' αυτό και όλες κάποιες εταιρείες στο παρελθόν είχαν κλείσει με κυβερνητική εντολή, είχαν βγει πολλά στη χώρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετές εταιρείες οι οποίες διεκδικούν ποσά για τα πνευματικά δικαιώματα, τα οποία όμως δεν γνωρίζουμε 100% για ποιους μουσικούς είναι, για ποιους καλλιτέχνες, για ποια τραγούδια και αν αντικαταστοιχίζει το ποσό που ζητάνε στην αληθινή τιμή που θα έπρεπε να πληρώνουμε. Γι' αυτό το λόγο εμείς αρχικά εδώ και χρόνια ζητάμε να υπάρξει ένας φορέας, ένας που θα συλλέγει αυτά τα λεφτά, που θα είναι αναγνωρισμένος από το κράτος, που θα δίνουμε κάθε έτος εμείς το ανάλογο ποσό που χρειάζεται και αυτός να κάνει την κατάλληλη διανομή των χρημάτων αυτών στις υπόλοιπες εταιρείες που μπορεί να διεκδικούν κάθε μία τα δικά της δικαιώματα. Ένα είναι αυτό το θέμα και το δεύτερο είναι ότι στην περίοδο του κορονοϊού, τα δύο τελευταία χρόνια δηλαδή, μας ζητάνε αρκετά μεγάλα ποσά, ενώ ο τρόπος λειτουργίας των καταστημάτων δεν ήταν εξ ολοκλήρου όπως δούλευε στο παρελθόν για να μπορούν να απαιτήσουν αυτά τα χρηματικά ποσά. Είχαμε μόνο καθήμενους, δεν είχαμε όρτες, δεν δουλεύαμε όλες τις ώρες και ούτε με πλήρη κόσμο που μπορούσε η επιχείρηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες και στο να μπορέσουν να πληρωθούν αυτά τα λεφτά, αλλά και να αναγνωριστούν ποιες είναι οι πιο σωστές κινήσεις που πρέπει να κάνουμε. Ποιο είναι το μίνιμουμ των χρημάτων που ζητείτε από τους επαγγελματίες για τα πνευματικά δικαιώματα και πώς θα κινηθείτε εσείς? Γενικότερα ζητάνε σύμφωνα με τα τετραγωνικά ή με το είδος της επιχείρησης, το πώς εκμεταλλεύονται τη μουσική ο καθένας. Μπορούν να κυμανθούν από 150 ευρώ και έως και πάνω από 10.000 ευρώ περίπου το έτος. Είναι ποσά τα οποία είναι αρκετά σημαντικά, τα οποία ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις που το τελευταίο διάστημα παλεύουν ενίχεια και με δόντια να κρατηθούν, είναι πάρα πολύ μεγάλα ποσά τα οποία είναι πολύ σημαντικά να βρεθούν λύσεις. Εσείς σαν επαγγελματίες πρόκειται να προσφύγετε νομικά για να διαφυλάξετε τα ναι, δικαιώματα? Εμείς, ναι, έχουμε πολλές φορές στο παρελθόν γίνει τέτοια θέματα. Τώρα αυτή τη φορά έχουμε κάνει με το πανελλαδικό μας, με το Εστίαση Κρίς, το κοινό δελτίο τύπου που ανεβάστηκε τώρα τις προηγούμενες μέρες. Και είμαστε διαθετημένοι να το πάμε στα άκρα αν δεν μπορέσει να βρεθεί κάποια λύση για αυτό το θέμα, γιατί δεν γίνεται να συνεχίσει. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννάκα. Σας ευχαριστούμε και εμείς.